1984. Αθήνα 984 στους 98 και 3, μένουμε Αθήνα και τι χαρά και με υπερηφάνεια οφείλω να ομολογήσω, όπως έτσι είναι συνήθως, θα υποδεχθώ τους επόμενους καλεσμένους. Είχαμε τον τελικό του Microsoft Office Specialist, εκεί όπου οι ελληνικές συμμετοχές τα τελευταία χρόνια είναι αυτές που φέρνουν και διακρίσεις. Για άλλη μια φορά έχουμε και παγκόσμια μετάλλια. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βέργος από το Techno Kids Techno Help You Αγία Παρασκευή. Οφείλω να ομολογήσω ότι πάτε για ρεκόρ εσείς στις συμμετοχές και στα μετάλλια, στις επιτυχίες, κύριε Βέργος. Συγχαρητήρια και πάλι. Όλα καλά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και στην άλλη γραμμή έχουμε τον Νικόλα Δωραπάνη και τον Χρήστο Λέτσιο. Είναι δύο μαθητές, δύο παιδιά που κατάφεραν να πετύχουν και σημαντικές διακρίσεις. Τους χαιρετώ και τους δύο, αλλά θα ξεκινήσω από σας, κύριε Βέργο, να μου πείτε την γενική εικόνα, τι καταφέραμε πάλι, και μπράβο μας, μπράβο στα παιδιά δηλαδή. Και μετά θα πάω στα παιδιά ξεχωριστά. Για πείτε μου. Λοιπόν, πήγαμε με δύο συμμετοχές αυτή τη χρονιά, ναι, στο Anaheim στην Καλιφόρνια, στο Los Angeles, και ο Νικόλας διαγωνίστηκε στο PowerPoint και ο Χρήστος στο Word που είχαν βγει πανελλήνιοι πρωταθλητές, σε μια πιο δυσκολότερη διαγωνιστική διαδικασία από την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει και πάει ο Κυριάκος, σε δύο μέρη διαγωνιστική διαδικασία, μία να φτιάξουν κάτι και μία πιο ελεύθερη, θα σας τα πούνε και τα παιδιά βέβαια, αυτά πιο αναλυτικά. Και ο Νικόλας πήρε τη δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο στον κόσμο στο PowerPoint, και ο Χρήστος είναι μέσα στο top 15. Πάρα πολύ ωραία. Λόγω της μικρής συμμετοχής σε χώρες σε σχέση με άλλες χρονιές. Γιατί? Λόγω της πανδημίας. Ναι. Γιατί είναι η χρονιά που έγινε πάλι live, ζωντανά, ο παγκόσμιος τελικός. Ενώ το 21 έγινε διαδικτυακά και το 20 δεν έγινε. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε δεν συμμετείχαν 160 χώρες όπως ήταν το 19. Ναι. Που ήταν ο Κυριάκος, ήταν γύρω στις 55 χώρες. Ναι. Οπότε αυτό λοιπόν δεν βγάλανε δεκάδα, ναι, ανακοίνωση επίσημα, βγάλανε πεντάδα και τους υπόλοιπους απλώς είπανε ποιοι είστε, ότι είστε μέσα στη δεκαπεντάδα, δεν μπορούν να μας πούνε σε ποια θέση είναι. Το γεγονός βέβαια ότι... Μας είπαν όμως ότι είμαστε top 15, αυτό... εγώ πιστεύω ότι είναι με στη δεκάδα βέβαια ο Χρήστος. Τι πραγματικά όμως από κάποιο σημείο και μετά αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι τα παιδιά καταφέρνουν να πάρουν αυτές τις συμμετοχές και να πετύχουν σημαντικές διακρίσεις. Ακριβώς. Θα πάω στο Χρήστο το Λέτσιο πρώτα. Ζητώ συγγνώμη Νικόλα μου που θα σε βάλω να περιμένεις λίγο ακόμη, αλλά επειδή ο Χρήστος είναι και στην έκθεση και έχει και τη συμμετοχή και βγήκε από το περίπτερο για να μπορέσει να μας μιλήσει για λίγο, θέλω να τον απελευθερώσω και πολύ γρήγορα. Χρήστο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Πώς ήταν η συμμετοχή αυτή, βαθμό δυσκολίας και δεν θα πω ανταγωνιστές, για τους συναγωνιστές σου θέλω να μου πεις. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και πολλά, έτσι. Είναι απίστευτο όλο αυτό που ζήσαμε. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι έχουν και τόσο σημασία οι θέσεις και οι διακρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι τεράστιο αυτό που καταφέραμε, αλλά αυτό που ζήσαμε νομίζω ήταν απίστευτο. Τεράστια είναι το σημαντικότερο εμπειρία όλων. Mm. Ναι. Τεράστια εμπειρία. Από εδώ και πέρα τώρα, ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Ο επόμενος στόχος όσον αφορά το διαγωνισμό είναι του χρόνου πάλι να κατακτήσουμε θέσεις και υψηλότερες, ελπίζουμε.
Ξέρεις, αυτά όταν τα ακούμε δεν είναι και πολύ διαδεδομένα η αλήθεια είναι. Εσείς πάτε και συμμετέχετε σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και φέρνετε διακρίσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό με το οποίο ασχολείστε, εξειδικεύεστε και μπαίνετε και σε διαγωνιστικό επίπεδο με πρωταθλητισμό είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό ή τουλάχιστον κατανοητό. Δηλαδή και εγώ στην αρχή ήθελα να μου το εξηγήσουν για να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Για πες μου, δώσ' μου λίγο μια εικόνα, αυτό για το οποίο εσύ πήγες και αγωνίστηκες. Λοιπόν, σαφώς και δεν είναι ευρέως γνωστό όλο αυτό που κάνουμε και γι' αυτό προσπαθούμε να το δείξουμε και να το πούμε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Εμείς στην ουσία διαγωνιζόμαστε στις εφαρμογές γραφείου της Microsoft, το Microsoft Office. Και εγώ ας πούμε ήμουν στο PowerPoint. Ναι. Και βγήκα στους 15 καλύτερους του κόσμου και πρέπει εμείς εκεί πέρα να δείξουμε ότι ξέρουμε να χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει αυτή η εφαρμογή και από φέτος, επειδή άλλαξε και το διαγωνιστικό κομμάτι, πρέπει να δείξουμε εκτός από το ότι ξέρουμε τεχνικά να χρησιμοποιούμε αυτές τις εφαρμογές και τη δημιουργικότητά μας, το πώς διαχειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις οι οποίες εμπεριέχουν αυτές τις εφαρμογές. Χρήστο, πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 16, τώρα είμαι, θα πάω δευτέρα λυκείου. Το όνειρο και επαγγελματικά που έχεις για τη ζωή σου έχει χώρο και για όλη αυτή την εμπειρία που έχεις αποκομίσει ήδη και από ό,τι καταλαβαίνω έχεις σκοπό να βάλεις και άλλα κεφάλαια? Πολύ καλή ερώτηση και δύσκολο να απαντηθεί. Είναι κάτι, επειδή μιλάμε για ένα τεράστιο τομέα, τώρα κάπως πιο αόριστο το τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί δεν ξέρεις τι ευκαιρίες θα σου δοθούν και σε ποιον ακριβώς τομέα εξειδίκευσης πάνω στην πληροφορική. Σωστά. Πάντως εκεί είναι η κατεύθυνση. Εκεί, ναι. Ξεκάθαρο. Χρήστος Λέτσιος, στους 15 καλύτερους του κόσμου, παρακαλώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Και πάω στον Νικόλα Τωραπάνη. Επίσης, μεγάλη διάκριση, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση. Πήρες και το ασημένιο μετάλλιο. Και δεν είναι τυχαίο, βεβαίως, ότι μπήκατε σε όλη αυτή τη διαδικασία να κάνετε και το ταξίδι. Αυτό, όλη αυτή την εμπειρία, αλλά πραγματικά επειδή πιανόμαστε από το αποτέλεσμα, εγώ δεν θα μείνω στο αποτέλεσμα τώρα, συγχαρητήρια βεβαίως και σε σένα Νικόλα, αλλά όλη αυτή η εμπειρία σου ανοίγει άλλους δρόμους που πριν από λίγο καιρό δεν τους είχες φανταστεί καν. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ καταρχάς που με καλέσατε. Εγώ σε ευχαριστώ. Συμφωνώ. Πράγματι, ο λόγος που εξ αρχής συμμετείχα στο διαγωνισμό ήταν για την προοπτική στο μέλλον που θα μπορούσε αυτό να έχει. Mm-hmm. Οπότε ναι, πιστεύω ότι αυτό στο βιογραφικό ανοίγει πολλά παράθυρα. Mm-hmm. Εσύ διαγωνίστηκες σε άλλο κομμάτι, έτσι, στα Excel. Εγώ διαγωνίστηκα στο Excel, ναι. Ναι. Αυτό τώρα τι είναι? Θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις με απλά λόγια όμως, να το καταλάβω, Το πρόγραμμα ή το διαγωνισμό? Το διαγωνιστικό. Τα Excel λίγο πολύ τα ξέρουμε όλα, αλλά το διαγωνιστικό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Λοιπόν, ναι, βασικά στην ουσία ο διαγωνισμός ήταν δομημένος σε δύο μέρες. Το πρώτο μέρος έπρεπε να αντιγράψουμε κάτι με βάση τις γνώσεις μας στο Excel και στο δεύτερο μέρος έπρεπε να κάνουμε μια δημιουργική εργασία και να κάνουμε μια πρόταση στην ουσία σε μια εταιρεία. Χρησιμοποιώντας καταρχάς τις γνώσεις μας στο Excel και κατά δεύτερον δείχνοντας πως πέρα από το ότι γνωρίζουμε τις συναρτήσεις ότι έχουμε τη λογική και ότι μπορούμε να κάνουμε ανάλυση δεδομένων. Mm-hmm. Με τι θες να ασχοληθείς? Πόσο χρονών είσαι, Νικόλα? Αυτή τη στιγμή είμαι 17 χρονών. Θα μπω στην τρίτη ηλικία. Επομένως είναι ξεκάθαρο. Έχεις ξεκάθαρους στόχους αυτή τη στιγμή. Ποιοι είναι? Βασικά θα ήθελα να
να κερδίσω μια υποτροφία σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής στον τομέα της πληροφορικής. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Πηγαίνοντας και παίρνοντας μέρος σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, ήρθες σε επαφή και με ανθρώπους της ηλικίας σου από άλλες χώρες. Αισθάνθηκες ότι τα εφόδια που είχες εσύ ήταν αντάξια? Αυτό φάνηκε βέβαια από τη θέση που πήρες, αλλά εσύ πώς αισθάνθηκες όσο ήσουν μέσα στο διαγωνισμό σε σχέση με άλλες χώρες? Κοιτάξτε, δεν το συζητήσαμε και πολύ. Εγώ δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω τις γνώσεις των άλλων των παιδιών, αλλά είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά στο πρόγραμμα του Excel στις τεχνικές γνώσεις. Δεν ήμουν ακριβώς σίγουρος για την επάρκειά μου στην ανάλυση δεδομένων, αλλά πιστεύω πως και εκεί καλά πήγε τελικά. Σου εύχομαι τα καλύτερα και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βέργο, νομίζω ότι εσείς έχετε ανοίξει ένα φυτώριο εκεί στην Αγία Παρασκευή. Ακριβώς. Πώς το έχετε καταφέρει, μπράβο σας. Είναι το πέμπτο μας μετάλλιο. Ναι. Το πέμπτο μετάλλιο που παίρνει ο μαθητές από μένα, ναι. Ναι. Όταν εσείς έχετε και τη μεγαλύτερη εμπειρία από όλους τελικά, γιατί πηγαίνετε με τα παιδιά στους διαγωνισμούς, τα συνοδεύετε, τα εμψυχώνετε, τα στηρίζετε σε κάθε τους βήμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι νομίζετε ότι παραπάνω θα χρειαζόντουσαν αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να πετύχουν και τους επόμενους στόχους? Ακούσαμε τώρα τι μας είπαν τα παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο το τι επιθυμούν, τι ονειρεύονται. Θέλουν και βοήθεια και από την πολιτεία, έτσι. Ναι. Κάποια βοήθεια περισσότερο στην πολιτεία, όπως επίσης αυτός ο διαγωνισμός, να φανεί λίγο περισσότερο. Ναι. Έτσι. Παρόλο που υποθέτει ότι είναι ο πανελλήνιος διαγωνισμός υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά εγώ δεν είδα να κάνει κάτι το Υπουργείο Παιδείας, που υποθέτει ότι έχει την αιγίδα του, για να το μάθουν πιο πολλά παιδιά. Ναι, να το μάθουν πιο πολλά παιδιά για να υπάρξει. Πιο πολλά παιδιά, να έχει πιο πολλές συμμετοχές. Περισσότερες συμμετοχές, περισσότερο ενδιαφέρον, να ανέβει και το επίπεδο, να ανέβουν και οι επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακριβώς. Η επαρχία κάτι κάνει, ναι, γιατί είχαμε πολλά παιδιά από την επαρχία. Η Αθήνα ακόμα είναι λίγο πίσω. Mm-hmm. Η Αττική γενικά. Ναι. Δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ τα παιδιά. Κύριε Βέργο, σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Εμείς για το καλύτερο. Βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχίες εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια. Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.